δελτίου. Συνδυόμαστε με την Ουάσιγκτον. Μιχάλη, λοιπόν, αρχίζουμε από την θέση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών στον εκβιασμό του Τουρκού Πρόεδρου. Λοιπόν, Μιχάλη, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι συνεχίζεται εδώ και μερικές μέρες σκληρά ένα άνευ προηγουμένου ανατολικό βαζάρι μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ που αφορά την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και την πώληση των αμερικανικών μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Είναι πολύ έντονο αυτό το παζάρι και φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι η Ουάσιγκτον έχει υποκύψει στον τουρκικό εκβιασμό για ένα συμβιβασμό που δεν γνωρίζουμε βέβαια αυτή τη στιγμή αν θα γίνει αποδεκτός από το Κογκρέσο. Συζητά πλέον επίσημα η Ουάσιγκτον μια φόρμουλα που περιλαμβάνει και την πώληση των F-35 στην Ελλάδα, όπως και την προμήθεια άλλου πολεμικού υλικού. Μιχάλη, θυμάσαι, είναι η γνωστή φόρμουλα του γερουσιαστή Ρόπερ Μενέντες, που αν και έφυγε από την Προεδρία της Επιτροπής, βρίσκεται η πρότασή του ακόμα στο τραπέζι. Μετά τη συνομιλία του Πρόεδρου Μπάιντεν με τον Ερντογάν, φαίνεται ότι πήγε το νερό στο αυλάκι, αν και το ίδιο έργο το είδαμε αρκετές φορές στους τελευταίους 6 μήνες. Κάθε τέλος του μήνα οι Τούρκοι λένε στους Αμερικανούς ότι θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία και κάθε τέλος του μήνα τους ανακοινώνουν ότι δεν θα προχωρήσει. Τώρα τους είπαν ότι από μέρα σε μέρα, κοίταξε, θα δούμε. Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι τούτη τη φορά δεν θα τους κοροϊδέψει ο Ερντογάν και θα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Μια πράξη που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Μιχάλη, μα το έθεσε με καθαρό τρόπο ο Τούρκος Πρόεδρος, ταυτόχρονες αποφάσεις. Αυτό είπε. Μιχάλη, δεν μπορεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να κάνει ό,τι κάνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν τηλεφωνά στον πρόεδρο της Τουρκίας Εθνικής Συνέλευσης, του λέει να συνεδριάσει και να αποφασίσει και να το κάνει. Άλιστα. Εδώ δεν τολμά καν ο πρόεδρος να τηλεφωνήσει, όχι. Πόσο μάλλον να του πει του πρόεδρου της Βουλής ή του πρόεδρου της Γερουσίας τι θέλει να κάνει. Τώρα, εάν να πούμε το σχέδιο λίγο πολύ, αν η Τουρκία εγκρίνει την είσοδο της Σουηδίας στην Δυτική Συμμαχία, θα ακολουθήσει η αποστολή στο Κογκρέσο των ετοιμάτων της Ελλάδας για την απόκτηση του F-35 και της Τουρκίας για την αγορά των F-16. Από εκεί και πέρα, όμως, είναι το πρόβλημα το οποίο έθεσες τώρα. Θα απαιτηθεί η έγκριση των επικεφαλής της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Αυτοί οι νομοθέτες έχουν θέσει όρους στην Τουρκία. Δεν ξέρουμε πώς θα ξεπεραστούν αυτοί οι όροι και δεν αφορούν μόνο την ένταξη της Σουηδίας. Παραδείγματος χάρη, ο γερουσιαστής ο Κάρτιν, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για αυτή την απόφαση, θέτει συνέχεια ως ύψιστη του ανησυχία την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Τούρκων πολιτών. Πώς θα υποχωρήσει από αυτόν τον όρο. Επίσης, το πακέτο του γερουσιαστή Μενέντες περιλαμβάνεται η αποστολή επιστολής του Άντωνι Μπλίνκεν στην ηγεσία του Κογκρέσου, με την οποία θα τονίζεται η εναντίωση των ΗΠΑ στις τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Τέλος, να σου πω ότι πριν από λίγο η οργάνωση HALC έστειλε επιστολή στον Άντωνι Μπλίνκεν, στον Υπουργό Εξωτερικών, και ζητά να ενημερωθεί εδώ και τώρα για ποιο λόγο παρατηρείται η πολύμηνη καθυστέρηση στη διαδικασία πώλησης των F-35 στην Ελλάδα. Ο λόγος, κατά τη γνώμη μου, είναι διότι γίνεται αυτό το παζάρι. Λοιπόν, αυτά. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με ηχηρά ονόματα και χωρίς μεγάλες εκπλήξεις, συνοδεύθηκε η ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού για τους υποψήφιους που θα στηρίξει στις εκλογές της τοπικής.